Η εντυπωσιακή άσκηση των υπερσύγχρονων αρμάτων μάχης Leopard 2 Hell στην Αλεξανδρούπολη. Ο ατσάλινος θώρακας των ενόπλων δυνάμεων σε πλήρη δράση. Η σκληρή θερινή εκπαίδευση της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων σε ρεαλιστικές συνθήκες, με αμφίβιες επιχειρήσεις, ναρκοπόλεμο, εκαθάριση κτηρίων και βολές με ελαφρύ και βαρύ οπλισμό. Έλα, είδε! Οι φύλακες άγγελοι του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Στη σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής εκπαιδεύονται στελέχοι που με όπλα τους την τόλμη και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη μαθαίνουν να αγωνίζονται με αφοσίωση και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η εκπομπή «Με αρετή και τόλμη» είναι και πάλι κοντά σας από σήμερα και κάθε Κυριακή στις 11.30 το πρωί. Ξεκινάμε από την Αλεξανδρούπολη, όπου παρακολουθήσαμε από κοντά άσκηση ετοιμότητας της 23ης Θωρακισμένης Ταξιαρχίας του Δέλτα Σώματος Στρατού στο πεδίο ασκήσεων αετός. Άρματα μάχης του 644 μηχανοκίνητου τάγματος πεζικού και τα υπερσύγχρονης τεχνολογίας Leopard 2 Hell της 21ης επιλαρχίας μέσων αρμάτων δοκιμάστηκαν σε ασκήσεις χρονικής ετοιμότητας, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το αξιόμαχο των τεθωρακισμένων. Στα 46-12 σήμερα για σένα έτοιμος. Υψηλή τεχνολογία και άριστα καταρτισμένο προσωπικό που δεν εφησυχάζει ποτέ έχουν θωρακίσει τη ζωτική περιοχή του Εύρου με ατσάλι. Σήμερα το σενάριο επιτάσσει άμεση κινητοποίηση των τεθωρακισμένων δυνάμεων και μετάβαση στο σημείο αετός σε ορισμένο χρόνο για αντιμετώπιση αντίπαλων δυνάμεων που έχουν εισχωρήσει στο ελληνικό έδαφος. Εχθρός δυνάμεως δημιουργίας πεζικού παρατηρήθηκε στο ύψωμα ανώνυμος Α. Το προσωπικό του ερπιστριοφόρου θα πρέπει να έχει αναλάβει το σάκο ηματισμού, το οποίο συμπεριέχει τα ατομικά του είδη, και στη συνέχεια τον οπλισμό, το κράνος και την εξάρτησή του, και να κατευθυνθεί προς το ερπιστριοφόρο όπου και θα επιβιβαστεί. Με την εκκίνηση της φάλαγγας χρησιμοποιώ σηματοδοσία έτσι ώστε να κατευθύνω το προσωπικό μου προς μια γενική κατεύθυνση, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το δρομολόγιο για την εκτέλεση της αποστολής μας. Η φάλαγγα με τα ανιχνευτικά, τα Leopard 2 Hell και τα Mi 113 με το προσωπικό μεταβαίνει άμεσα στο σημείο που δόθηκε ο συναγερμός, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και ανεξάρτητα από τη μορφολογία του εδάφους. Κατά τη μετάβαση των τμήματων στου χώρου διασποράς, είμαι υπεύθυνος στο να διευθύνω τα τμήματα και να τα χρησιμοποιήσω κατάλληλα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να κερδίσω ισχύ πυρός, ταχυκινησία και εξουδετερώση οποιασδήποτε απειλής. Εντός! Η δράση τους είναι αποτρεπτική και καταστροφική για τις δυνάμεις του αντιπάλου. Διασκορπίστηκε κινούμενος ανατολικά στο ύψωμα Γιώργης. Ανακόπτουν τη διείσδυσή του και καθαρίζουν την περιοχή από τις εχθρικές δυνάμεις, θωρακίζοντας έτσι την άμυνά της. Με τη συνεχή εκπαίδευση βελτιώνουμε τα αντανακλαστικά μας, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να προσβάλλουμε το στόχο με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο πεδίο ασκήσεων αετός αναπτύχθηκαν σήμερα άρματα μάχης μονάδων της 23ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας. Από εδώ ανέκοψαν και την πορεία του υποτιθέμενου εχθρού που είχε εισχωρήσει στο ελληνικό έδαφος σύμφωνα με το σενάριο. Ανθεκτικότητα. Μαχητική υπεροχή, σύγχρονη τεχνολογία. Κοινός παρονομαστής, ο άνθρωπος. Πολλαπλασιαστής ισχύος σε κάθε αποστολή. Βρισκόμαστε σε ένα νευραλγικό σημείο της πατρίδας, γι' αυτό αυτές οι ασκήσεις εκτελούνται με αυτή τη μεγάλη συχνότητα, ώστε να είμαστε πάντα έτοιμοι να εκτελέσουμε την αποστολή μας. Άνδρες και γυναίκες των ελληνικών μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων δυνάμεων, έτοιμοι και έτοιμες πάντα, με μαχητικό πνεύμα και τη μέγιστη συνέστηση της αποστολής.
Κρίσιμη σημασία είναι οι αποστολές των πιλότων των ελικοπτέρων του πολεμικού μας ναυτικού, τόσο στον πόλεμο όσο και στην ειρήνη. Όμως, οι αποστολές αεροδιακομιδών, ο χρόνος είναι πάντοτε αντίπαλος, καθώς καλούνται να σώσουν ζωές συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε πρόσφατο περιστατικό καθοριστική σημασία ήταν η επέμβαση πληρώματος που απογειώθηκε από τη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Είναι η στιγμή που το ελικόπτερο Aegean Hawk του πολεμικού μας ναυτικού διασώζει ασθενή από κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μάλτας, το οποίο πλέει 40 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, καθώς πρέπει να μεταφερθεί ο ασθενής επιγόντως σε νοσοκομείο στην Ξηρά. Εκτέλεσα την πρώτη προσέγγιση για την διαδικασία και στην οποία άφησα τον διασώστη που διαθέτουμε στο κατάστημα προκειμένου να ξεκινήσει τη συνεννόηση με το πλήρωμα του καταστρώματος, καθώς επίσης και να παραλάβει στη συνέχεια το φορείο, στο οποίο θα επέβαινε ο ασθενής, καθότι ήταν καρδιοπαθής σε κρίσιμη κατάσταση, και να τον ανεβάσουμε στο ελικόπτερο. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι πιλότοι και οι διασώστες βρίσκονταν σε υπηρεσία ετοιμότητας στη διοίκηση ελικοπτέρων ναυτικού στο Κοτρώνη Μαραθώνα. Παρακαλώ. Ναι. 17 ετών, είστε καρδιοπαθής. Μια θέση του. Την ηρεμία διέκοψε ξαφνικά το τηλέφωνο που έγινε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Η εντολή δίνεται για άμεση επέμβαση προκειμένου να μεταφερθεί ασθενής που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι πιλότοι του ναυτικού σε ελάχιστο χρόνο εντοπίζουν τη θέση του πλοίου και τρέχουν να αναλάβουν τον εξοπλισμό τους. Ο χρόνος είναι κρίσιμος παράγοντας και σε λίγα λεπτά βρίσκονται στη γραμμή πτήσεων. Λάβαμε κλήση από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας διάσωσης να συνδράμουμε στην μεταφορά ενός καρδιοπαθούς. Αμέσως ξεκίνησαμε τη διαδικασία προετοιμασίας πληρώματος και ελικοπτέρου και εντός του προβλημένου χρόνου απογειωθήκαμε προκειμένου να μεταβούμε αρχικά στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας για νεφοδιασμό και στη συνέχεια στο σημείο που μας είχαν υποδείξει. Σε 15 λεπτά από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή, το Aegean Hawk βρίσκεται στον αέρα καθοδόν για την περιοχή του συμβάντος. Τελικά ο ασθενής και ο συνοδός γιατρός μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από το ελικόπτερο μέχρι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου και παραλήφθησαν από το ΕΚΑΒ. Από το 2013 η δεύτερη μοίρα ελικοπτέρων ναυτικού συμμετέχει στο σύστημα έρευνας διάσωσης, διαθέτοντας δύο ελικόπτερα, ένα σε 30 λεπτή ετοιμότητα και ένα σε 2 ώρες ετοιμότητα, για να αντιμετωπίσουμε πιθανά συμβάντα έρευνας διάσωσης σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης στις αποστολές τους, τα πληρώματα των ελικοπτέρων του πολεμικού μας ναυτικού εκτελούν επιχειρήσεις μέρα και νύχτα, αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους που έχουν υπτήσει πάνω από τη θάλασσα. Από τις αποστολές που εκτελούν τα πληρώματα, θεωρούνται από τις πιο δύσκολες, ιδιαιτέρως οι νυχτερινές, όταν πρόκειται ειδικά για κάποιο περιστατικό σε πλοίο, δηλαδή το δυσκολότερο θα είναι ένα εστιοφόρο. Παράλληλα, οι ίδιοι δηλώνουν ότι παρά τις καθημερινές δυσκολίες και τον υψηλό φόρτο καθηκόντων, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτή που έχουν όταν επιστρέφουν στη βάση τους, γνωρίζοντας ότι συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση ενός συνανθρώπου μας. Ο αρχηγός Γεθανάβαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και ο αρχηγός Αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου επισκέφτηκαν την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα και πέταξαν με μαχητικά F-16 Block 52 σε σχηματισμό ζεύους αεροσκαφών. Ο αρχηγός Γεθανάβαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και ο αρχηγός Αντιπτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου ετοιμάζονται να πετάξουν με τα μαχητικά F-16 της πολεμικής αεροπορίας. Ήταν πτήση προγραμματισμένης επιχειρησιακής εκπαίδευσης της 340 μοίρας στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών με επιβαίνοντες τους δύο αρχηγούς. Το σενάριο της αποστολής προέβλεπε πτήση χαμηλής ναυτιλίας στη θαλάσσια περιοχή νότιου-νοτιοανατολικού Αιγαίου, εκτέλεση εικονικών προσβολών σε εναέριους και επίγειους στόχους, καθώς και εικονική αερομαχία μεταξύ των αεροσκαφών του σχηματισμού.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΑ αντιπτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, επισκέφθηκαν την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα για να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση των στελεχών αλλά και για να έχουν προσωπική επαφή με το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της μονάδας. Στο λιτόχωρο Πιερίες θα μεταφερθούμε τώρα, όπου έγινε η θερινή εφαρμοσμένη εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Καταγράψαμε διαφόρων τύπων επιχειρησιακές ασκήσεις σε ρεαλιστικές συνθήκες, όπως αμφίβες επιχειρήσεις, τακτικές επιχειρήσεις μεταστρατευμάτων, ναρκοπόλεμο και εκαθάριση κτηρίων. Είναι ικανοί να εκτελέσουν δύσκολες επιχειρήσεις με απόλυτη προσήλωση, αφοσίωση και τόλμη. Ο λόγος για τους σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε όλες τις μορφές σύγχρονων πολεμικών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιούνται όλα τα οπλικά συστήματα που διαθέτει η Σχολή Ευελπίδων. Επιπλέον μας υποστηρίζει 24 τετρακτημένη ταξιαρχία με ερπιστηροφόρα, άρματα και ό,τι άλλο υλικό χρειαστούμε. Και πραγματικά διεξάγεται μια εκπαίδευση ρεαλιστική με όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα. Αποβλέπεις του να το παρέχει πρακτικά σε όλα τα επίπεδα που απαιτείται να εκπαιδευτεί ο έβλεπης, από την ατομική εκπαίδευση, το επίπεδο του ομαδάρχη, το επίπεδο του δημερίτη, όλα αυτά τα αντικείμενα σε πρακτική βάση που πραγματικά θα τον κάνουν να αποκομίσει χρήσιμες εμπειρίες. Ομάδα! Αποβίβαση! Εκτελέσαμε μια τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων συγκροτήματος μηχανοκίνητου λόχου πεζικού κατά την ενεργητική άμυνα. Πρώτη φορά παίρνουμε μια εμπειρία σε μια άσκηση τέτοιου κλιμακίου. Για να ολοκληρώσουμε επιτυχία ο έβλεπης στην εκπαίδευσή του στη σχολή, πρέπει με το τέλος της φοιτησής του να πληρεί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η υπηρεσία για τον Έλληνα αξιωματικό. Αυτό επιτυχάνεται μέσω της εκπαίδευσης, η οποία περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες. Την στρατιωτική εκπαίδευση, την σωματική αγωγή και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Η διάβαση υδάτινου κολλήματος είναι ένα απαιτητικό εγχείρημα. Όμως οι τεχνικές γνώσεις και η άριστη συνεργασία των ευέλπιδων τους καθιστούν ικανούς να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και τη δημιουργία κολλημάτων όπως στρώση ναρκοπεδίων. Βαδίζοντας με τακτική κίνηση ο ένας πίσω από τον άλλον, πραγματοποιούν βίαιη είσοδο και εκαθάριση κτηρίου δωμάτιο προς δωμάτιο. Οι ευέλπιδες προετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν το απαιτητικό αντικείμενο εκαθάρισης κτηρίων, γνωστό και ως CQB. Ο εχθρός μπορεί να παραμονεύει παντού. Κάθε πόρτα, κάθε παράθυρο μπορεί να κρύβει μια απειλή. Απότερο σκοπός της θερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της μαχητικής ικανότητας των ευέλπιδων, καθώς αποτελούν τους μελλοντικούς μας ηγείτορες. Όμως η εκπαίδευση των ευέλπιδων δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά που είδαμε. Κατά τη διάρκεια των 4 εβδομάδων θερινής εκπαίδευσης στο Λιτόχωρο, εκτελέστηκαν βολές με ελαφρύ αλλά και βαρύ οπλισμό. Η εκπαίδευση των βολών με διάφορους τύπους οπλισμού είναι μία από τις κύριες εκπαιδευτικές δραστηριότητες των ευέλπιδων στο πλαίσιο της διεξαγωγής της θερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης. Ενημερώνονται κατάλληλα από τους εκπαιδευτές και προετοιμάζονται να μεταβούν στη γραμμή βολής. Αφού λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ενεργούν υπό την επίβλεψη των αξιωματικών βολής. Βρισκόμαστε στο πεδίο βολής Λιτοχώρου για να παρακολουθήσουμε βολή με ελαφρύ πολυβόλο μήνυμη 5,56 χιλιοστών των πρωτοετών σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων. Σε θέση πριν ειδών, στοχεύουν και είναι έτοιμοι να βάλουν μόλις ο αξιωματικός βολής δώσει το παράγγελμα.
Ένα ειδών! Άσχατε! Το πεδίο βολής λιτοχώρου διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διενεργούνται οι βολές για την εξοικείωση των ευελπίδων στα πλαίσια της θερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και τακτικές ασκήσεις. Διενεργήθηκε επίσης βολή με G3A3 762 χιλιοστών από τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Οι ευέλπιδες εκπαιδεύονται στα πλαίσια της θερινής και χειμερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης στον ελαφρύ οπλισμό όπως παρακολουθήσατε. Επίσης εκπαιδεύονται στο βαρύ οπλισμό, αντιαρματικά, όλμους κτλ. Η εκπαίδευση γίνεται μέσω αντικειμένων ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, τακτικών ασκήσεων μεταστρατευμάτων μικροκλιμακίων και βολών με όλα τα μέσα που διαθέτει ο μηχανοκίνητος λόγος πεζικού. Γεμίσατε, οπλίσατε, ασφαλίσατε! Σε ζεύγη οι ευέλπιδες εκτελούν βολή με πολυβόλο MG3 762 χιλιοστών από τρίποδα. Οι ευέλπιδες απέδειξαν ότι έχουν άριστες τεχνικές βολής και είναι εξοικειωμένοι με τη συμπεριφορά κάθε όπλου. Στο επόμενο θέμα θα πάμε στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, εκεί που εκπαιδεύονται οι φύλακες άγγελοι του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Η σχολή που ανήκει στα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέχει υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση. Η δουλειά των αξιωματικών νοσηλευτών είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Αποστολή τους είναι να εκτελούν με αυταπάρνηση ένα υψηλό λειτουργήμα απέναντι σε όλους όσοι έχουν την ανάγκη τους. Όπλα τους η άριστη εκπαίδευση, η τόλμη και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Η αποστολή τους διπλή. Η προάσπιση της πατρίδας και η αρρωγή στον συνάνθρωπο ως αξιωματικοί και νοσηλευτές. Το καθημερινό πρόγραμμα της σχολής είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Εγερτήριο στις 6 παρα 10 το πρωί. Στη συνέχεια γυμναστική, πρόγευμα και επιστροφή στους θαλάμους για τη διευθέτηση ατομικών ειδών. Ένας τελευταίος έλεγχος στο γυάλισμα των αρβιλών και όλα είναι έτοιμα για την επιθεώρηση. Θάλαμος, η μία ανάπαυση. Προσοχή! Αμέσως μετά ξεκινά η ακαδημαϊκή εκπαίδευση που παρέχεται σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για να γίνει κάποιος αξιωματικός νοσηλευτής χρειάζεται να έχει υπομονή, συνεχή κεντρική μελέτη και πάνω απ' όλα αγάπη για τον συνάνθρωπο. Στην αρχή ήταν δύσκολα, όλοι δυσκολευόμαστε στην αρχή να προσαρμοστούμε εδώ, αλλά καταλαβαίνεις τελικά ότι αξίζει τον κόπο και ότι παρά τις δυσκολίες νιώθεις περήφανος γιατί ξεπερνάς τα όρια σου και γίνεσαι ακόμα καλύτερος. Η μητέρα μου όταν της είπα ότι έγινε αρχηγός της σχολής, χάρηκε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα δεν ξαφνιάστηκε γιατί πίστευε πολύ στις δυνατότητές μου. Το επίπεδο της σχολής μας είναι εξαιρετικά υψηλό όσον αφορά τόσο την ακαδημαϊκή εκπαίδευση όσο και τη στρατηγική εκπαίδευση. Οι σπουδαστές μας έχουν πάρα πολλές δυνατότητες εξέλιξης μετά την αποφύτισή τους από το Πανεπιστήμιο και από τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Έχουν τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εντός και εκτός Ελλάδας, ειδικότητες και εξειδικεύσεις. Και σε ό,τι αφορά την καριέρα τους ως αξιωματικοί, φτάνουν μέχρι το βαθμό του υποπτεράρχου εν αποστρατεία. Το δικό μου όραμα είναι να μπορέσουμε να δώσουμε στα παιδιά κίνητρα, γνώση, δυνατότητες, ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν αυτό που κάνουν, να το μετεξελίξουν και να το κάνουν βίωμά τους. Η σχολή διαθέτει αίθουσες διαλέξεων και διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, αίθουσα νοσηλευτικών εφαρμογών, γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ και αίθουσα ψυχαγωγίας. Το πρόγραμμα των παιδιών είναι σκληρό, καθημερινά πραγματικά, από νωρίς το πρωί που θα σηκωθούν. Πρέπει να συνδυάσουν την εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο που είναι μέχρι αργά το απόγευμα. Στη συνέχεια έχουν τη στρατιωτική εκπαίδευση, ασχολούνται με τον αθλητισμό. Μετά θα πρέπει να διαβάσουν, να αποδώσουν. Και πραγματικά είμαι υπερήφανη γιατί πάνω από το 1/3 των σπουδαστών μας, το τελευταίο εξάμηνο, στα μαθήματα της νοσηλευτικής σχολής του ΕΚΠΑ, είχε βαθμό λίγαν καλώς και άριστα. Ένα μικρό διάλειμμα πριν ξεκινήσει η πρακτική στρατιωτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής μάχης.
Υπάρχει όμως και η στρατιωτική εκπαίδευση στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Περιλαμβάνει βολές, πορείες και ασκήσεις για το χειρισμό τραυματιών σε συνθήκες πραγματικής μάχης. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων. Εκεί σπουδαστές της σχολής μαθαίνουν να αγωνίζονται με αφοσίωση για την προαγωγή της υγείας και την ανακούφιση του πόνου. Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής συμπληρώνει φέτος 71 χρόνια πολύτιμης προσφοράς στις ενόπλες δυνάμεις. Για την πατρίδα μας! Το αίμα μας! Για τη σημαία μας! Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη στρατιωτική εκπαίδευση που προετοιμάζει τους σπουδαστές για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Σήμερα παρακολουθήσαμε μία άσκηση των σπουδαστών στην οργάνωση και λειτουργία του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών ενός μικρού κλιμακίου, καθώς επίσης και τις διακομιδές απολειών υγείας από το πεδίο της μάχης προς αυτό το χώρο. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει φυσικά και εξάσκηση στο πεδίο βολής. Η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων. Εκεί εμπεδώνονται οι γνώσεις στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και η ετοιμότητα στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Το έργο που παρέχουμε στην κοινωνία είναι μεγάλο και νιώθω υπερήφανος που θα ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα. Αυτό που πάντα πρέπει να θυμόμαστε σαν νοσηλευτές είναι ότι πρέπει να αφαιρόμαστε στον κάθε ασθενή σαν να είναι δικός μας συγγενής. Το προσωπικό της σχολής έχει την ηθική υποχρέωση και ευθύνη να εμπνεύσει τους σπουδαστές ώστε αξιοποιώντας όλες τους τις δυνατότητες να εκπληρώσουν με αξιώσεις τη διτή αποστολή τους του νοσηλευτή και του αξιωματικού. Στη μάχη του Ρίμινη αναφέρεται το βίντεο του Κινηματογραφικού Αρχείου του Πολεμικού Μουσείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Το πρώτο πενθήμερο του μηνός Ιουνίου του 1944 η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία μεταφέρεται από την περιοχή των Μπρουκ της Λιβύης στο στρατόπεδο Ινσαρίγε του Λιβάνου νότια της πόλης της Βηρητού και λίγες ημέρες αργότερα στις 9 Ιουνίου η διοίκηση της ταξιαρχίας ανατίθεται στον συνταγματάρχη πεζικού Θρασίβουλο Τσακαλώτου. Κύριο, αρχικό μέλημα της ταξιαρχίας, αποτελεί η εντατικότατη εκπαίδευση στον ορεινό κυρίως πόλεμο στην περιοχή του Λιβάνου με οπλισμό ο οποίος διατίθεται από τις Βρετανικές δυνάμεις. Στις 5 Αυγούστου η ταξιαρχία με συνολική δύναμη 3.377 άντρων, από τους οποίους οι 205 αξιωματικοί και 89 αντιπασπιστές, επιβιβάζεται στη Χάιφα στο Ολλανδικό υπεροκεάνιο Ρουίς. Αμέσως μετά την άφηξή της στην Ιταλία, η ταξιαρχία τίθεται υπό τις διαταγές της 2ης Νεοζηλανδικής Μεραρχίας, της 8ης Στρατιάς, με διοικητή μεραρχία στο στρατηγό Μπέρναντ Φράιμπεργκ. Στις 14 προς 15 Σεπτεμβρίου του 1944, στις 2 η ώρα το πρωί, άρχισε η γενική επίθεση της ταξιαρχίας με την υποστήριξη του 3ου Συντάγματος Παιδινού Πυροβολικού και Όλμων με τα τρία τάγματά της επί των κατευθύνσεων. Τα τρία τάγματα με διοικητές, τους ταγματάρχες Καραβία, Τσανετή και Λουτεράκη και παρά την πείσμονα γερμανική αντίσταση, καταλαμβάνουν τους αντικειμενικούς σκοπούς που είχαν καθοριστεί από την 5η Καναδική Ιεραρχία. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, του Σεπτεμβρίου, η ταξιαρχία ενισχύεται με 16 αγγλικά άρματα και συνεχίζει την προσβολά επίθεσή της. Καταφέρνει έτσι να περάσει το ποταμό Μαράν, καταλαμβάνει τις περιοχές Τραμοντάνα και Καζαλέκιο, το αεροδρόμιο του Ρίμινη και το Μιραμάρε και συλλαμβάνει πάνω από 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Ο διοικητής της ταξιαρχίας, συνταγματάρχης Τσακαλώτος,
διέταξε να εκτελούνται όλη τη διάρκεια της νύχτας πυκνοί περίπολοι, ώστε να τηρήσουν στενή επαφή με τον εχθρό για να διαπιστώσουν έγκαιρα τυχόν σύμπτυξη των Γερμανών και σε καταφατική περίπτωση να προωθηθούν τάχιστα προς το κέντρο της πόλης του Ρίμινη. Στις 8 παρατέταρτο το πρωί, ο δήμαρχος της πόλης παραδίδει το Ρίμινη στο τρίτο τάγμα με επίσημο πρωτόκολλο που συντάσσεται στα ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά. Έτσι, από τις 9 η ώρα, τις 21 Σεπτεμβρίου του 1944, η ελληνική σημαία κυματίζει στο Δημαρχείο και ολόκληρη η πόλη του Ρίμινη βρίσκεται στα χέρια της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας. Η 3η Ελληνική Ταξιαρχία, με την κατάληψη της πόλης του Ρίμινη και τη διάβαση του ποταμού Ρουβίκονα, μετέφερε την ελληνική δόξα του Ελαλαμέιν, της Τίνιδας και του Αιγαίου στο ιταλικό μέτωπο, γράφοντας νέες σελίδες δόξας στην πολεμική ιστορία του έθνους μας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σκληροί πολεμικοί αγώνες, επί 44 ημέρες της Ταξιαρχίας, στο ιταλικό έδαφος, είχαν ως αντίτιμο τη θυσία 146 νεκρών αξιωματικών και οπλιτών και τον τραυματισμό 310 μαχητών. Τα οστά των 146 νεκρών ηρώων πολεμιστών της Ταξιαρχίας αναπαύονται στο ελληνικό κημητήριο της Ριτσιόνε.